Προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ανεβήσω αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ορωνών σιδέριν. Ω στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι τη νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν του αγγέλου αυτού πονάευματα και του λειτουργού αυτού σπυρό φλόγα, ότι θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, κλειδίστε στο όνο του όνο, άβυσο ο σημάτιον το περιβόλεν αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν στην παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξαποστέλου πηγάς εν φάραγξη, ανάμεσον των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πεντρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγενήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και κάρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άζευίτευσες. Εκεί στου θείαν ουσεύσουν του ηρώδιου κατοικία αιγύτη αυτών, όρη τα υψηλά της λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτού, έθου σκότωξ και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάδας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπος επί των έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πέρας. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές είναι αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς εμπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Να
Oh.
Άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κόμης ταύτης, πάσης μονής, πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνότων, εχθρών,
εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και λευσό. Ισάκουσον μου, Κύριε.
παρατηρήσεις, Κυρία, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί σήμερα, ότι σνοεύεις θρόνεις επαναπαυόμενος Θεός θρόναν Άγιον ευφύγεις εαυτοπροητή. Ως θεραιώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών εξήχων, εν φιλανθρωπία εξακάρπουδαν ρίζεις φυτών ζωή φόρων ευλάστησεν ημίν την μητέρα του ποτών θαυμασίων.
της πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί τον Κύριον. Και Θείο βουλήματι περηφάνης στήρε γυναίκες ευλάστησαν. Αλλά πάντων η Μαρία τον γεννήθεντον Θεοπρεπός υπορέ. Σαν ανθρώπης σωτηρίαν
Ακούστε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επελέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα πρωί. Oh.
σε τα ρήματα του στόματος μου, ο Θεός εν το όνομα σου σώσον με και εν τη δύναμη σου κρίνεις με. Γενέσεως το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έβηγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο
και ενυπνιάστη. Και ειδού, κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφύση η καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα τί σου, και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και πρατηθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς, και ενευρωγηθήσονται εν σι πάσε εφυλέ της γης και εν το σπέρμα τί σου. Και ειδού, εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ου με σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάς. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδεν. Και εφοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο, αλήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας Ιζεκείλ το ανάγνωσμα. Σοφία προσχωμέν. Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα, ποιήσουσιν ιερείς επί του θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτος κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων κατά την οδόν του Ελιάμ, της πύλιος εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγεται με από την οδόν της πύλης της προσβοράν κατένοντιον του οίκου και είδον και είδου πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παριμιών το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Η σοφία οκοδόμησε εαυτήν οίκον και επήρεσε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτής ίνων και η τιμάσατο της εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τις εαυτούς δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα, ως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμε, και τις ενδέση φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε το αιμόν άρτον και πίετε ίνον όν εκέρας κα ημίν. Απόλυπτε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσετε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτόν ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβήν, μομίσετε εαυτόν. Η γάρα έλεγχη το ασεβείς μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως έσυ, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώρισε δικαίω και προστήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνών ενόμων διανύασε στην αγαθής. Του το γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσε τέση
τη ζωή. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Ετι δέσποτα. Των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντικόμη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο Ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελέος επί μας, κατά περιλυπήσε μεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δαξώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτες εν τη σώμα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελέος στον αιώνα τα εργατό χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών,
και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχο, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σ' διδόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σημών το Κύριο κλείνομε. Άνθος
αυτού πράβδος ευλάστησεν εφρενέστο Αδάμ ο προπάτορ και η Εύα αγαλιάστο χέμπρουσαν η δούγαρ η οικοδομηθήσα εκ πλευράς του Άδαμ την θυγατέρα και απογόνων μακαρίζει εμφάνος ετέχθη αγαλιάστον ο Δαβίδ κρούν την κυνήραν και ευλογήτων των Θεών ιδούγαρ η Παρθένος πρόησιν εκ πέτρας σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε. Τι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και επιτελούντον την Αγία Νεορτή και πανήγυρη ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, κόμη και ενωρία ταύτη, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εφηλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ότι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενουήμιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ έλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντος ημητρός δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις το γενέθλιον ευλαβώς πανηγυρίζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Άρη του Παναγίου και ζώδοχου τάφου, προστασίες δημιούν επουρανίων αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες δημιούν δόξου προφήτου Χροδρόμου και Πτυστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των 12 και των 70 και πάντων των Αγίων δόξων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων δόξων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, και πάντων των Αγίων και Θαυματουργών Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Καλλινικών Μαρτύρων, Νεοφανών Μαρτύρων, Έθνο Ιερών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων 5 και 11 Μαρτύρων, των Ιβορπάντων Μαρτυρισάντων, Πολύχου της Πόλεως του Κυρκής και Φόρων της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατερήρμων των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευφρός δεκτον ποιήσων τη δέησιν ημών, δώρησε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Yeah.
Εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και του έλεον και πλήθωναν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν τη Ιερά Μητροπολή ταύτη, εν τη Ενωρία ταύτη, εν τη οίκης των εορταζόντων και τιμώντων την Αγία Νεορτήν και Πανηγυρήν ταύτην, εν τη οίκης των προσφορώντων τα δώρα ταύτα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ευλογών και αγιάζοντας είπα τα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου που να έβαματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκελατοθήσονται παντός αγαθού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Του Κυρίου δεηθούμε. Τι ελέησο. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλειξε τον δούλο σου Κλεάνθη και αγίασον αυτόν
και δώσ' αυτό μετά πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε διαφυλάτων αυτών εν αμέμπτο πολιτεία. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαδόκιζοποιό σου πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, τε την κόμμα της κεφαλής του Χριστού, κλεάνθησε στο όνομα του Πατρός. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Φιλιππίσιους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό. Αγαπητό μου παιδί Κλεάνθη, σήμερα χαίρει η καρδιά σου και χαίρει μετά σου η οικογένειά σου και χαίρει μετά της οικογένειας σου και όλη η ενορία της ευκαρπίας. Ένας πόθος παιδικός από τον μικρό σου χρόνον πραγματοποιείται, διότι από μικρό παιδί έδειξες μία ευλάβεια και ευρέθηκε στο ιερό του Ιερού Ναού, μαθήτευσες παρά τους πόδας του πατρός Ιωάννου, διακονείς το αναλόγιο και είσαι μαζί με την μητέρα σου και με όλη την εκλεκτή σου οικογένεια, ένα σημείο αναφοράς στην ενοριακή ζωή. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να προσέχεις και να προσεύχεσαι, να διατηρήσεις αυτήν την ευλάβειά σου, ούτως ώστε μεγαλώνοντας να γίνεις ένας ευλογημένος άνθρωπος και οικογενειάρχης μέσα στο σύνολο της κοινωνίας μας και της Εκκλησίας μας. Παράλληλα δε, να αντιμετωπίζεις τους πειρασμούς και τους προβληματισμούς σου με την εξομολόγησή σου στον πνευματικό σου και βεβαίως σε οποιαδήποτε εξήτηση απαντήσεως είναι ο επίσκοπός σου πάντοτε ως πατέρα σου κοντά σου, κοντά στην οικογένειά σου, για να συντρέξεις σε κάθε ανάγκη σου. Εύχομαι να διατηρείς με γλυκασμό καρδιάς αυτή την ημέρα στην ανάμνησή σου και να σκέπτεσαι πάντοτε ότι η Παναγία που σήμερα γιορτάζουμε την γέννησή της θα είναι στο προσκεφάλι σου και στο διάβα σου, γιατί και εσύ γεννάσαι μέσα στην Εκκλησία λαμβάνοντας αυτόν τον κατώτατο βαθμό της ιεροσύνης του αναγνώστου και του διακονητού μέσα στη χαρά του αναγνώσματος του ψαλτηρίου, μέσα στη χαρά της διακονίας στο Ιερό Βήμα. Και εσύ γεννιέσαι όπως και η Παναγία και θα αναπτυχθείς όπως και η Παναγία μέσα σε αυτή την χαρά και την πνευματική άβρα της παρουσίας του μυστηρίου του Χριστού, το οποίο και αποκαλύπτεται σε κάθε ιερή μας σύναξη, σε κάθε ιερή μας μυσταγωγή εντός των ιερών μας ναών. Να ζήσεις, παιδί μου, να σε χαιρόμαστε. Έλα, Μανούλα. Η παγκόσμιος χαρά
εκ των δικαίων ανέτηλένη. Εξ Ιωακήμ και της Άννης υπανύμνητος Παρθένος ή της διπερβολήν αγαθότητος Ναός Θεού εμψυχώς γίνεται και μόνη κατά αλήθειαν Θεοτόκος γνωρίζεται. Αυτή τεσί και εσύ εσ Χριστέ ο Θεός το κόσμο την ειρήνην καταπέμψον και τες ψυχές ημών το μέγα Oh.
And
Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα είμαστε όλοι χαρούμενοι και συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον Ιερό Ναό της Ευκαρπίας για να πανηγυρίσουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και χαιρόμαστε διότι μας δίνεται μία ακόμη πνευματική ευκαιρία να ενωθούμε με το πρόσωπο της γλυκυτάτης Μητέρας των Ουρανών, να ενωθούμε και να προσευχηθούμε σε Αυτήν, η οποία έγινε η ελπίδα του κόσμου, να ενωθούμε και να προσευχηθούμε σε Αυτήν που είναι καρπός υπομονής και προσευχής, γιατί έχουμε ανάγκη στη ζωή μας και από υπομονή για τα καλά μας έργα, αλλά και από προσευχή για αυτά και για την πνευματική μας σωτηρία. Είναι αλήθεια ότι το εορτολογικό έτος σφραγίζεται από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η γέννησή της εγγενιάζει το νέο εκκλησιαστικό έτος. Σε όλο τον χρόνο εορτολογικά έχουμε όμορφες πνευματικές ευκαιρίες να γιορτάζουμε σημαντικά γεγονότα της Υπεραγίας Θεοτόκου και ο χρόνος ο εκκλησιαστικός τελειώνει με την κοίμησή της και με την κατάθεση της τιμίας της ζώνης, ούτως ώστε η αρχή και το τέλος μέσα στον χρόνο μας να είναι σφραγισμένοι με το πρόσωπο, με την παρουσία, με τη μεσητεία και τον γλυκασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και σήμερα, συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον περικαλή Ιερό Ναό, που λαμπροφορεί και είναι στολισμένος από την αγάπη και την προσευχή όλων μας, σήμερα σκεπτόμαστε ότι για να φτάσει σε αυτή την ευλογημένη στιγμή ο Ιακήμ και η Άννα και να τεκνογονήσουν, πέρασαν χρόνους πολλούς, πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες, πέρασαν πολλές πίκρες, πέρασαν αυτό το διάβα σχεδόν όλης της ζωής τους, με την προσδοκία, με την ελπίδα, με την προσευχή να γεννήσουν ένα παιδί. Καρπός προσευχής είναι η γένα της Παναγίας μας. Προσευχής και υπομονής. Για να σκεφτούμε πόση υπομονή έδειξε η στήρα μητέρα της, αλλά και ο πατέρας της. Υπομονή σε μία κοινωνική αντίληψη που θεωρούσε ότι όποιοι δεν έχουν παιδιά είναι απόκληροι του Θεού. Αυτή ήταν η κοινωνική αντίληψη που διαλεχτοί και πιστοί άνθρωποι οφείλαν να αντιμετωπίσουν, οφείλαν να διαχειριστούν μέσα στο διάβα της ζωής τους. Πολλά ερωτήματα πλημμύριζαν την ψυχή τους. Γιατί δεν με έρχεται ένα παιδί σε εμάς? Μέσα σε αυτήν την κοινωνική αντίληψη οι πειρασμοί της πίστεως ήταν άφθονοι, αλλά πάντοτε κυριαρχούσε η ευλάβεια και η πίστη προς τον Θεό. Τίποτε δεν μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτό το γιατί που πολλές φορές έρχεται στη ζωή μας, αδελφοί μου, για να μας κλονίσει. Λογικά πολλές φορές είναι δικαιολογημένο το γιατί, όμως μέσα στη χωρία της πίστεως ένα γιατί συχνά μας βγάζει από την αγάπη του Θεού, ενώ η υπομονή και η προσευχή μας εντάσσει μέσα στην χάρη Του, διότι Εκείνος γνωρίζει και Εκείνος τώρα πράγματα τα οποία εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε για την πνευματική μας ωφέλεια. Ας αναλογιστούμε πόσο πειρασμό και πόσο καημό είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιακήμ και η Άννα. Διότι δεν έφτανε μόνο η κοινωνική αντίληψη, αλλά ήταν και η εσωτερική τους μεγάλη αναζήτηση, όπως πάντα υπάρχει σε κάθε ευλογημένο ζευγάρι που ποθεί και αγωνίζεται για να γεννήσει ένα παιδί, ένα καρπό
της αγάπης τους. Αυτό δεν ερχόταν και σε αυτό οποιοδήποτε γιατί έπρεπε να αντιταχθεί σε αυτήν την υπακοή προς τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ότι η έκφραση «να είναι ευλογημένο» σημαίνει «αποδέχομαι αυτό που μου προσφέρει ο Θεός». Όποια χαρά, όποια τιμή, όποια πίκρα, όποιο πόνο και όποιο σταυρό, όλα με τρόπο τα οποία ενσαρκώνονται στην έκφραση «να είναι ευλογημένο», μου το προσέφερε ο Θεός. Αυτό με τον τρόπο τους έλεγαν για δεκαετίες ο Ιακήμ και η Άννα. Και να, αδελφοί μου, που ο Θεός αυτή την υπομονή τους, αυτή την προσευχή τους, αυτή την κρυφή ελπίδα και πόθο τους, τον έκανε πόθο ενωμένο με τον πόθο της ανθρωπότητας. Ελπίδα ενωμένη με την ελπίδα της ανθρωπότητας για ένα φως το οποίο θα αποδίωχνε το σκοτάδι από τις ζωές όλης της πλάσης. Γι' αυτό και αξιώνονται να γεννήσουν την Αϊπάρθενο Μαρία. Αξιώνονται να γεννήσουν αυτή η οποία έγινε η χώρα του Αχωρίτου. Αξιώνονται να γεννήσουν αυτή η οποία μεγάλωσε σύμφωνα με την παράδοσή μας μέσα στην χάρη και την ευλογία και την σιωπή και την αθέατη θέα των μυστηρίων του Θεού μέσα στο ιερό. Αξιώνονται να γεννήσουν αυτή η οποία έγινε η κορύφωση της ελπίδας και της προσδοκίας όλης της ανθρωπότητας και κυοφόρησε τον Θεό για να είναι η μητέρα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν, αδελφοί μου, σε αυτήν την μεγάλη χαρά της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ότι ο καρπός αυτής της χαράς που ερωτολογικά την πανηγυρίζουμε σήμερα και αύριο είναι καρπός προσευχής, είναι καρπός απελπισίας, είναι καρπός προσδοκίας, είναι καρπός ελπίδας και κυρίως πίστεως προς τον Θεό. Αυτά θα πρέπει να είναι και τα χαρίσματα του κάθε ενός από εμάς. Αφενός μένει στον κοινωνικό βίο, όπου ο καθένας μας έχει ταχθεί να είναι πιστός και ευσυνείδητος στο καθήκον του. Αφετέρου δε στην προσωπική μας εσωτερική εγρήγορση, να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα έχουμε πάντοτε ως όπλα του φωτός αυτό που μας προσφέρει και η σημερινή λαμπρή εορτή, την πίστη και την προσευχή, ούτως ώστε το κάθε τι να αντιπαρέρχεται και να παραμένει στη θέση της υποστάσεώς μας η ακράδαντη αγάπη μας προς τον Θεό και η καρπή της πίστεώς μας. Εύχομαι σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά. Σας αγκαλιάζω όλους με πατρική αγάπη και στοργή. Εύχομαι τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να έχουν πλούσια την ευλογία της Παναγίας μας και όλοι να βρισκόμαστε πάντοτε επί το αυτό, ούτως ώστε με την δική της μεσητεία να πορευόμαστε στην πνευματική μας ζωή. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σον ειρήνη, ότι είναι ο διοφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστιχη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία συνήν. Άγιε επίσκεψε κυρίασε τα ασθενεία ημών, έλεγεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου,
γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιγουσίων, δώσ' ημίς σήμερα κι άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μην συνέχισε ημάς τις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξ ουγγαν ανέτηλε νόη
δεηθόμεν. Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού ερχεθυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέθλιον εορτάζομαι, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προγρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε ημάς και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ελεήμων Κύριε, φιλάτε εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Ευκαρπίας, πρόεδρε του Αθλητικού Σωματείου Ευκαρπίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας, κύριοι διευθυντές του Γυμνασίου Ευκαρπίας και Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας και Νηπιαγωγείου. Σεπτέμας Ποιμενάρχα, κύριε κύριε Βαρθολομέ, σήμερα που η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν, έχουμε διπλή χαρά σε αυτήν την ενορία, διότι συμπίπτει με την υποδοχή του νέου Ποιμενάρχου μας, για τον οποίο κράζουμε και βοάμε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με βαθιά αισθήματα χαράς και ιδιαίτερη συγκινήσεως σας υποδεχόμαστε μαζί με τους τοπικούς άρχοντες, το Πολιτιστικό, Αθλητικό και Μουσικό Σύλλογο της Ενορίας, αλλά και με όλους τους ευλαβείς ενορίτες μας τα πνευματικά σας τέκνα. Η ενορία μας απαρτίζεται από 300 μόνιμους κατοίκους, που είναι πολύ ευλαβείς, φιλόξενοι και δραστήριοι, τόσο οι σύλλογοι που προανέφερα, όσο και οι τοπικές επιχειρήσεις διατηρούν ιδιαίτερα ζωντανό το χωριό στα πολύ δύσκολα χρόνια που περνάμε. Σας καλωσορίζουμε τον Άγγελο της τοπικής μας Εκκλησίας, εμείς τα πνευματικά παιδιά, τα πνευματικά σας παιδιά την ημέρα αυτή της πανηγύριος του Ιερού Ναού μας. Και σας εξομολογούμαστε ότι μαζί με την υπόλοιπη Ιερά Μητρόπολη μας, παρακολουθώντας όλες σας τις δραστηριότητες και την αγάπη σας, κράζουμε και εμείς ευρήκαμε τον ποθούμενο. Καλώς ήρθατε στην ενορία μας, η οποία αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια με παραδοσιακές αξίες, φιλοπρόοδων, φιλήσυχων και φιλότιμα εργατικών ανθρώπων που έχουν ως κέντρο τη ζωή τους στην Εκκλησία. Σας υποδεχόμαστε στη μικρή μας ενορία, με το παρεκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης και τα εξοκλήσια της Αγίας Κυριακής, που τιμάται όλος ιδιαιτέρως όχι μόνο από τους ενορίτες, αλλά και τους ευσεβείς Ορθόδοξους Χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής, αλλά και το Αγίου Ελευθερίου, του οικισμού Καλού Λιβαδίου, το οποίο ανήκει και αυτό στην ενορία μας. Στην ενορία μας σήμερα λειτουργούν φιλόπτωχο ταμείο, ενοριακή χοροδία, 3 κατηχητικά τμήματα και τμήμα εκμάθησης ποντιακού χορού. Σεβασμιότατε Πατέρα μας, στο πρόσωπό σας αντικρίζουμε το πρόσωπο του Χριστού, του καλού ποιμένος, του εύσπλαχνου πατρός, του αγαπώντος πλησίων, του καλού Σαμαρίτου, του Σίμωνος του Κυριναίου.
Σας ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας η αρχιερατεία σας να είναι πολυχρόνιος, ανώδυνος, αγλαόκαρπος, πνευματέμορφος και χριστομίμητος. Ατενίζοντας το πρόσωπό σας, προσμένουμε την ευλογητική δεξιά σας να μην κάψει ποτέ και με αυτήν ευλογώντας να μας χαρίζετε σε κάθε βήμα της ζωής σας την ζωοποιώ χάρη του Πνεύματος, του Παναγίου Πνεύματος. Τέλος, κάνουμε έκκληση στην αγαπώσα καρδία σας και παρακαλούμε να μην μας λησμονείτε ποτέ στις αρχιερατικές σας ευχές. Επιτρέψτε μας εις ανάμνηση της πρώτης επισκέψεώς σας στην ενορία μας και εκ μέρους όλων των εναυτή πνευματικών σας τέκνων να σας προσφέρουμε ένα εγκόλπιο με βαθύτατο σεβασμό και πολύ οικία αγάπη. Άξιος. 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 Αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρίσκομαι εδώ στην ενορία μας, στην Ευκαρπία, ένα χωριό το οποίο δεν επισκέπτομαι για πρώτη φορά. Θέλοντας να δω πού η Εκκλησία παραγγέλει να καρποφορήσω το υπόλοιπο της ζωής μου, προς δόξαν Θεού, έψαξα και βρήκα στο διαδίκτυο πάρα πολλές πληροφορίες τόσο για το χωριό μας, το όμορφο χωριό μας, όσο και για τις πλούσιες δραστηριότητες τις οποίες εσύ συντηρείς στον Ιερό Ναό. Και είχα τη χαρά να έρθω και ως επισκέπτης, αλλά και ως προσκεκλημένος του Συλλόγου στο μεγάλο φεστιβάλ του Πυροσκή, το οποίο έγινε προμηνών. Σήμερα έρχομαι λειτουργός στην ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού και συγκαλώ όλους σας μέσα σε αυτό το πλαίσιο της χαράς και της τιμής προς το πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου, ούτως ώστε να πανηγυρίσουμε το μεγάλο αυτό θαυματουργικό γεγονός μέσα στη χαρά της Εκκλησίας για τη γέννηση της Παναγίας μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για το καλό σου δώρο, το καλό δώρο όλων. Όμως το δώρο όλων μας, αδελφοί μου, πρωτίστως το δικό μου, είναι η αγάπη προς τα πρόσωπά μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξέρετε ότι ταπεινά ζητώ την αγάπη σας ως δώρο προς τον Πατέρα και εσείς έχετε ως δώρο προς τα παιδιά την προσωπική μου αγάπη, μιας και ήρθε εδώ για να μείνω έως της τελευταίς μου και μαζί να πορευτούμε σε ένα κοινό δρόμο αγάπης Χριστού. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ζούνε μαζί με εσάς στο πρόσωπο της αγάπης του Χριστού, την αγάπη προς τα μυστήρια και προς την παρουσία των μυστηρίων στη ζωή μας, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Να έρχονται τα παιδιά στο κατηχητικό για να αναπτύξουν απορίες και για να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, μέσα από αυτή την κατήχηση η οποία δίδεται από τον εφημέριο και από τους κατηχητές. Να είσαστε όλοι πλαισίων των μυστηρίων της Εκκλησίας, διότι κατά την ώρα του μυστηρίου αποκαλύπτεται ο Θεός με πολλούς τρόπους τον κάθε ένα ξεχωριστά και έχουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος η οποία επιλύει πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν τόσο στην κοινή μας συνάθρηση όσο και στο προσωπικό μας βίο. Μέσα σε αυτή τη χαρά της ενότητας σας παρακαλώ και σας προσκαλώ να πορευθούμε ούτως ώστε η αγάπη μας προς τον Χριστό να μας ενώνει πάντοτε και αυτή η ενότητά μας να ευλογείται από τον Θεό, ο οποίος μας κάλεσε σε ενότητα με το πρόσωπό Του. Εύχομαι σε όλους μας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή και καρποφόρα η νέα εκκλησιαστική μας χρονιά. Με τη χάρη της Παναγίας μας, Πατέρα Ιωάννη, να είναι πάντοτε πλούσιοι οι καρποί των έργων Σου και να δραστηριοποιήσει όπως και δραστηριοποιήσει μαζί με όλα τα μέλη της ενορίας του ευλογημένου μας χωριού, ούτως ώστε να έχετε πολλούς καρπούς, αφενός μεν πνευματικούς, αφετέρου δε πολιτιστικούς, διότι το ζητάει η καρδιά όλων μας και εσείς εδώ έχετε δείξει δείγματα που μπορείτε όντως να έχετε καλό γεώργιο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Κύριε Τιβεβεριάρχα, Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά.